μεγάλος πλέον, στα 42 μου ξεκίνησα τη γλυπτική, είναι κάτι που το αγαπώ πάρα πολύ, είναι τρόπος έκφρασης, είναι τρόπος ζωής πλέον. Και χαίρομαι που, εν πάση περιπτώσει, είχα αυτή τη δυνατότητα να εκφραστώ, γιατί είναι και ένα είδος, το λέω, που σε ταξιδεύει η τέχνη, σε βγάζει έξω από κάποια σημαντικά της ζωής και είναι και τσάμπα ψυχοθεραπεία, όπως το λέω, γιατί είναι μια δημιουργική πλευρά. Πόσο χρόνο σας παίρνει να φτιάξετε ένα έργο? Συνήθως, θέλοντας να έχω γρήγορα αποτέλεσμα, σε 2 μέρες, ανάλογα τον γλυπτό, και μετά βέβαια μπορεί να επανέλθω. Και κάποια τα κάνω πάρα πολύ γρήγορα. Είμαι αρκετά παραγωγικός. Το μεγαλύτερο ζητούμενο είναι μέσα από την τέχνη, που είναι, που δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι το μέσο, να έρθω σε επαφή με τους ανθρώπους. Γιατί πιστεύω η πιο δύσκολη τέχνη, αυτό που με απασχολεί πάντα, είναι η σχέση των ανθρώπων. Και μέσα από τη συλλογική διαδικασία μαθαίνω πράγματα και είναι η ουσία, ας πούμε, της δημιουργίας. Δηλαδή δεν μπορώ να βάλω μια δημιουργία πάνω από τον άνθρωπο, και αυτό πάντα το έχω κατά νου, γιατί εύκολα κανείς μπορεί να γλιστρήσει σε μια αντίληψη, ξέρεις, εγωκεντρική, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Και παράλληλα μπορεί να κάνω και άλλες τέχνες, με μουσική, με χοροδία, με θέατρο έχω ασχοληθεί. Με βοηθάνε αυτά, έτσι, γιατί παίρνω μέσα από τη σχέση των ανθρώπων και πιο συλλογικά για τις πλευρές και τις καταθέτω έτσι, γιατί είναι σε μια αλληλοεπίδραση. Ξεκινώντας να, όταν βρίσκω ένα υλικό, είτε είναι ξύλο προγενέστερα που το κάνει, είτε είναι πέτρα, δημιουργείται ένας διάλογος, δηλαδή τι μπορώ να κάνω από το συγκεκριμένο σχήμα, από τον όγκο, που αυτό μπορεί να συνδυαστεί με την ιδέα, αλλά πάντα με οδηγεί το υλικό μου σε λύσεις. Πολλές φορές ξεκινάω με την εξής μεθοδολογία, ξεκινάω να αφαιρέσω λίγη πέτρα από αυτό και να με οδηγήσει σε κάποια λύση. Όταν λοιπόν τη διαμορφώνω, τη σχεδιάζω, είτε με κλασικά με τις μήλες, είτε με κάποιο εργαλείο που το τροχίζω, το σχεδιάζω, μετά μπαίνω στο στάδιο να το τρίβω. Ξεκινάω από γυαλόχαρτο 50 μέχρι 100 και μετά πάω στο νερό. Ξεκινάω από 180 νούμερο ντουκόχαρτου, το τρίβω κάτω από το νερό και το φτάνω μέχρι 1500, το πιο ψηλό. Τώρα γιατί συμβαίνει να το κάνω κάτω από το νερό? Κάτω από το νερό, όπως βγαίνει σκόνη και γίνεται γλίτσα, και αυτό αποτελεί μέρος της τριβής. Είναι κάτι σαν σμυρίγδι. Όταν λοιπόν, γιατί το παρατηρώ και το παρακολουθώ, όταν αναδεικνύεται το, μέσα από το γυάλισμα το φως και τα λοιπά, κάνει ένα είδος σαν αλαβαστροποίηση. Είναι και ένα στάδιο που σου λέει ότι εδώ καλά είναι, γιατί μυρίζει η πέτρα και από εκεί με οδηγεί να καταλάβω ότι εκεί που έφτασα, αυτό που ήθελα και επιδίωκα, να αναδείξω, ας πούμε, το φως και το χρώμα, έχει φτάσει στο τέλος του. Απλώς βάζουμε ένα προστατευτικό σαν κερί και έτσι λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει τα στάδια της εξέλιξης ενός γλυπτού.